Μέχρι το φθινόπωρο θα έχει ολοκληρωθεί το έργο ανάδειξης και αξιοποίησης του φαραγγιού των μήλων στο Ρέθυμνο. Ένα έργο που εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους 450.000 ευρώ μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς χτες υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο εργολάβο. Υλοποιείται άμεσα και θεωρώ ότι προσφέρει το καιρός από εδώ και πέρα για να τελειώσει μέχρι το επόμενο φθινόπωρο. Ένα έργο που στοχεύει στη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δημιουργία κέντρου πληροφόρησης, αποκατάσταση των μονοπατιών με σήμανση και πινακίδες που θα δίδουν την δυνατότητα στον επισκέπτη να περιηγηθεί με ασφάλεια χωρίς όμως να αλλοιώνεται ο περιβάλλοντας χώρος του φαραγγιού. Είναι ένα έργο καθαρά οικολογικό, είναι οικολογικές παρεμβάσεις μέσα στο φαράγγι των μήλων, γίνονται μονοπάτια, σημεία θέασης, μπαίνουν υποδομές που να βοηθούν τον επισκέπτη ώστε να αναπαύεται, να δημιουργούνται όλα εκείνα τα απαραίτητα που πρέπει να υπάρχουν σε ένα φαράγγι που πραγματικά είναι προσπελάσιμο, είναι εύκολο να το περπατήσει κανείς και που οδηγεί σε ένα καταπληκτικό προορισμό όπως είναι το χρωμοναστήρι, περνώντας όμως μέσα από ένα οικισμό με πολλή ιστορία όπως είναι αυτό τον Μήλο. Σύμφωνα μάλιστα με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου θα ακολουθήσει η αξιοποίηση και άλλων φαραγγιών. Για τα φαράγγια υπάρχει από το Δήμο Ρεθύμνης συγκεκριμένη πολιτική. Εκμεταλλευτήκαμε το δεδομένο άξονα και αυτή τη φορά ήταν τυχερή η Μήλη. Την επόμενη φορά ελπίζω να έχουν σειρά και τα άλλα φαράγγια που έχουμε μελετήσει, όπως είναι και το φαράγγι του Γάλλου και άλλες περιοχές με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον, ιδίως στην περιοχή του Τέος Δήμου Νικηφόρου Φωκά, που και εκεί υπάρχουν καταπληκτικά σημεία που μπορούμε να αναδείξουμε, γιατί η Κρήτη είναι ιστορία και φύση και φυσικά οι άνθρωποι της.